Ομοσπονδία Αμερικής και Βορείου Αμερικής και Καναδά, μαζί με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών, το ΑΤΕΗ, καθώς επίσης και πολλούς τοπικούς και πολιτισμικούς φορείς. Θα ήθελα λοιπόν μαζί με τους φοιτητές να καλωσορίσω και τους εκπροσώπους από τους φορείς τους τοπικούς, την κυρία Ελένη Αλιφέρη, Αντιπεριφερειάρχη και Πρόεδρο της Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας, τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, κύριο Παναγιώτη Πετρόπουλο, τη Διευθύντρια του Λαογραφικού Μουσείου, κυρία Μαρία Γερανέα Παπούλια, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας, τον κύριο Πράνταλο Ιωάννη, τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, τον κύριο Μανιάτη, τον εκπρόσωπο Πολυτέκνων Μεσσηνίας, τον κύριο Χρήστο Κορομιλά, από τον Δήμο Καλαμάτας, τον κύριο Δημήτρη Βεργόπουλο, που είναι υπεύθυνος προγραμματισμού ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας, από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Καλαμάτας, τον κύριο Ζόμπολα, καθώς και τον κύριο Αργυριόπουλο Γεώργιο, τον κύριο Έκτορα Τζατσούλη, που είναι υπεύθυνος στο Γραφείο Υποψηφιότητας Καλαμάτα 21 για την Πολιτισμική Πρωτεύουσα, την κυρία Θεοδόρα Γιαννίτση, που είναι Διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού στη Ρωσία, καθώς βεβαίως και τα μέλη των διδασκόντων, με πρώτον τον καθηγητή κύριο Κωνσταντίνο Νιάρκο, ο οποίος χρόνια συμβάλλει με την παρουσία του, την προσφορά του και τη φιλοξενία του στο πρόγραμμα αυτό και το έχει αγκαλιάσει με ιδιαίτερη αγάπη, και θα έχουμε την χαρά να ακούσουμε την ομιλία, την κεντρική της εκδήλωσης από τον ίδιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις διδάσκουσες από το Τμήμα Φιλολογίας, την κυρία Μαργαρίτα Σωτηρίου και την επίκουρο καθηγήτρια κυρία Σοφία Καπετανάκη, τον αναπληρωτή καθηγητή κύριο Αριστίδη του Λαβέρα, που διδάσκει λαογραφία από το Τμήμα Ιστορίας, τον επίκουρο καθηγητή κύριο Αθανάσιο Χρήστου, που διδάσκει ιστορία, σύγχρονη ιστορία στα παιδιά. Έχουμε επίσης μαθήματα φέτος για πρώτη φορά παραδοσιακής μουσικής, που μάλιστα ξεκίνησαν σήμερα με μεγάλη επιτυχία και απήχηση από τα παιδιά. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ τους καθηγητές μουσικής, την κυρία Γεωργία Ψαραδέλη και τον κύριο Τάσο Αποκουβάλα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μακροπούλου, η οποία είναι υποψήφια διδάκτορ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ηθικής Φιλοσοφίας και θα μας διδάξει πάλι για φέτος πρώτη φορά στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με την ΕΘΝΟΑ μαθήματα για το Ολυμπιακό, τα Ολυμπιακά Ιδεώδη και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και φυσικά αφήνω στο τέλος τους καλύτερους και τους σημαντικούς μας συνεργάτες. Χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν το Θερινό Σχολείο. Είναι ο πρόεδρος της Μεσσηνιακής Ομοσπονδίας, ο κύριος Θόδωρος Τζαλαλής, που από την αρχή γενέσεως του προγράμματος αυτού είναι η ψυχή της οργάνωσης από τον Καναδά, την κυρία Μπέση Γκρόσο, η οποία εξίσου συμβάλλει χρόνια από την αρχή της δημιουργίας του προγράμματος από το Σικάγο, την κυρία Ειρήνη Στρούμπου, που είναι επίσης σημαντική και πολύτιμη προσφορά της για πολλά χρόνια στο πρόγραμμα, και ελπίζω να ανέφερα όλους τους παράγοντες. Έχουμε το περιθώριο ούτως ή άλλως και μέχρι την τελετή λήξης, που θα είναι και η ολοκλήρωση του προγράμματος, να αναφερθούν και οι υπόλοιποι. Δύο λόγια μόνο θέλω να πω στους φοιτητές και σε όλους όσους παρευρίσκεστε εδώ, ότι η επιτυχία του προγράμματος αυτού έγκυται, και εδώ πρέπει βέβαια να αναφερθώ σε αυτήν που ξεκίνησε το πρόγραμμα, στην ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας, την κυρία Γεωργία Ξανθάκη Καραμάνου,
ιδέα της οποίας ήταν από την αρχή και σε συνεργασία με την Παπαιστινιακή Ομοσπονδία το καθιέρωσαν και είναι μεγάλη και σημαντική η προσφορά και το έργο αυτό. Και όπως αντιλαμβανόμαστε από όλες αυτές τις αναφορές, η επιτυχία του προγράμματος έγινε ακριβώς στην συνεργασία και την αρμονική και δημιουργική εργασία όλων των φορέων τα χρόνια αυτά, στην αγάπη και την ψυχή που όλοι δίνουν για να προσφέρουν το καλύτερο δυνατό στους φοιτητές που μας επισκέπτονται. Σκοπός λοιπόν του προγράμματος, μέσα από μια μεγάλη ποικιλία μαθημάτων, διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας, ιστορίας, λαογραφίας, πολιτισμού, μουσικής, χορού, μέσα από μια μεγάλη ποικιλία εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών εκδρομών παντού, δηλαδή Αρχαία Ολυμπία, Επίδαυρο, Πύλο, Παλάτι του Νέστορα, το Νιόκαστρο, Αρχαία Μεσίνη, Φοινικούντα, τα Ήγετο, το Μουσείο της Ακρόπολης, την πόλη μας, όλα τα μουσεία της πόλης μας. Μέσα από την εμπειρία των φοιτητών, σκοπός είναι να βιώσουν τη σύγχρονη πραγματικότητα, να βιώσουν τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική γλώσσα και να αγαπήσουν τον πολιτισμό και τη γλώσσα αυτή μέσα από όλες αυτές τις εκδηλώσεις, αλλά και μέσα από την ζωή τους για 4 εβδομάδες και την δική τους σύνδεση και τους δικούς τους δεσμούς που δημιουργούνται πάντα και τις φιλίες στο πρόγραμμα των 4 εβδομάδων του Θεϊνού Σχολείου.